πάμε. Ε, πάμε. Φέρνουμε λοιπόν αυτήν την Τετάρτη και την Πέμπτη, 5 και 6 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Τάβ στη Φλέμινγκ, την παράσταση που δουλέψαμε στο Ρέθυμνο και που ταξίδεψε σε όλη την Κρήτη με πολύ μεγάλη επιτυχία, τη Μίδια του Ευρυπίδη, ε, στην εξαιρετική μετάφραση του δασκάλου μας, του Νίκο Χουρμουζιάδη, λιγάκι πειραγμένη, λιγάκι, mm -hmm. ο βασικός ιστός της τραγωδίας παραμένει αυτούσιος, ε, αυτό που έχουμε αλλάξει είναι ότι έχουμε αφαιρέσει τα χωρικά και έχουμε προσθέσει συγχρονηποίηση μέσα και σημεία και κομμάτια και λέξεις που προέκυψαν μέσα στη δουλειά και μας αφορούσαν ε, απόλυτα. Είναι η γνωστή τραγωδία της Μίδιας που μετά την προδοσία που ε, νιώθει από τον σύντροφο της τον Ιάσονα καταλήγει στην αποτρόπαια πράξη αφού σκοτώσει... Την καινούργια νύφη του Ιάσονα και τον πατέρα τη. Μισέ δουλειέ. <laughs> Ακριβώ. Να δολοφονεί στα έργα τη τα παιδιά. Mm -hmm. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Θέλω να πω ότι έχουμε μάθει να την κατηγοριοποιούμε ω την, την, τη δολοφόνο μάνα και τελεία. Η μύδια δεν είναι αυτό. Η μύδια είναι ένα άνθρωπο που μια γυναίκα που έχει μπει μέσα σε μια ε, ανθρώπινη σχέση, σε μια ερωτική σχέση και έχει προσφέρει τα πάντα σε αυτή τη σχέση. Έχει κάνει ό,τι της έχει ζητηθεί και μάλιστα επειδή μιλάμε και για ένα επίπεδο συμβολισμού και αρχετήπων έχει ξαναοδηγηθεί στη δολοφονία για χάρη του Ιάσονα και αφού έχει δώσει τα πάντα, αφού έχει χάσει τον εαυτό της μέσα σε αυτή τη σχέση και την οντότητά της γιατί ήταν μια ιέρια, ε, μια, μια σημαντική προσωπικότητα στη χώρα της. Την απέσπασε την, την απέσπασε, την έφερε. Την έχει κάνει μια γυναίκα που ζει ουσιαστικά στην εξορία, στην άκρη της πόλης και κάποια στιγμή κρυφά πηγαίνει και κάνει ένα γάμο με μια άλλη γυναίκα. Και γάμο! Και γάμο. Και γάμο. Δηλαδή πόσο πια να Και γάμο. Και εκεί ξεσπάει ε, η μύδια γιατί πραγματικά αυτό που αντιλαμβάνεται... Ε, μετά από όλα αυτά... είναι ότι ε, έχει χάσει το είναι της. Δεν ξέρει ποια ποια είναι. Και δεν ξέρει πώς να ανταπεξέλθει... πώς να επιστρέψει στον εαυτό της. Και αυτό είναι που την οδηγεί σε αυτές τις πράξεις. Ε, τον βρίσκει τον εαυτό της με το, το, μετά το φόνο. Στο τέλος ηρεμεί. Στο τέλος ηρεμεί. Ε, γι' αυτό και ο Ευρυπίδης την έχει να αποθεώνεται στο τέλος. Η Μίδια ως φως ε, ανεβαίνει στο άρμα του ήλιου και φεύγει. Ε, να πούμε βέβαια και κάτι άλλο εδώ... Ότι ναι μεν ως μάνα καταλήγει σε μία πράξη ε, που ε, 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 μας, μας τρομάζει και μόνο η σκέψη της. Στην πραγματικότητα είναι μια μάνα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά της έτσι και αλλιώς θα θανατοθούν. Διότι τα στέλνουν εξορία Αν τα πάρει λοιπόν στην εξορία μαζί της, αυτό σημαίνει ότι δεν θα προλάβουν να βγουν από την πόλη εκείνη την εποχή εξωρία. Με το που έβγαινε σλιστές, ε, ε, κακουχίες, αν τα κρατήσει μεν, και τα αφήσει στην πόλη είναι σίγουρο ότι θα τα εξοντώσουν οι εχθροί τη γιατί θα είναι παιδιά του Ιάσονα και από πάλι, μια άλλη όμως, γυναίκα. Για να απλιστεί το χέρι τη, για, να, για, τη να, της παιδιάς. για να σκοτωθούν πιο γλυκά. Καρδιά μου, ο σου λέει, και μη σκέφτε τα παιδιά σου πόσο τα αγάπησε ή πώ τα γέννησε. Αυτήν τη μέρα, μόνο αυτήν, ξέχασέ τα και ύστερα θρένησέ τα γιατί είναι τα αγαπημένα σου. Κανεί δεν θα τα αρπάξει από σένα. Είναι ο, ε, η η έγνοια τη να μην υποφέρουν τα παιδιά τη περισσότερο. Τη δικαιολογία, Ελένη. Τη δικαιολογώ. Όχι ακριβώ. Επειδή τη σκέφτεται τη δικαιολογία. <laughs> <laughs> η αλήθεια είναι ότι πριν καταπιαστώ με το έργο, είχα κι εγώ έτσι μια δυσκολία. Πώ είναι δυνατόν, μια μάνα. Δηλαδή μια αυθόρμητη αντιπάθεια προ αυτή τη γυναίκα. Mm -hmm. Όταν σκύβει όμω πάνω από, το, από την ηρωίδα αυτή, ε, στο τέλος τη βλέπεις με συμπάθεια. Συνειδητοποιεί ότι ε, έχει περάσει τόσα μέσα σε αυτήν τη διαδρομή, που η αντίδρασή της είναι αναμενόμενη. Όχι λογική, αλλά αναμενόμενη. Και όσον αφορά για την δολοφονία των παιδιών, όσο και τρομακτικό να φαίνεται σε εμάς το γεγονός ότι μια μάνα σκοτώνει τα παιδιά της, η ίδια νιώθει μέσα στο κείμενο, δηλαδή είναι λόγια του Ευρπίδη, όχι δικά μου, ότι πρέπει να συμβεί. Ναι, μεν θέλουν εκδικηθώ τον Ιάσονα, αλλά πρέπει να συμβεί γιατί θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώ. Οπότε καλύτερα, αφού είναι, είναι αναπότρεπτο ο θάνατό του, καλύτερα να τα σκοτώσει το χέρι που τα γέννησε. Θα τα έχουμε υπόψη όταν θα βλέπουμε την παράσταση όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε, τα ακούσετε. Θα προσπαθήσουμε να το χωρέσει η λογική μα και να την όχι δικαιολογήσουμε ανάγκη, αλλά. Να την ακούσουμε τι έχει να μα πει. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι στο μύθο η Μίδια δεν σκοτώνει τα παιδιά τη. Ε, στη ε, ε, τραγωδία του Ευρυπίδη συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σημείο που μα αφήνει με απορία. Δηλαδή η Μίδια αρνείται στον Ιάσο να, να βγάλει τα παιδιά έξω και να τα δει. Ε, κάτι που αφήνει μια υποψία ότι. Ίσως και να τα φυγάδευσε, ο... Οποία... α πούμε. Ε, ε, ε ορίστε. Να τα φυγάδευσε. σω ο Ευρυπίδη να μην ήθελε να πει, να ήθελε να το αφήσει να εωρείται. Ότι τα σκότωσε, δεν τα σκότωσε. Μπορεί και να μην mm -hmm. τα σκότωσε. Μπορεί να προσποιήθηκε ότι τα σκότωσε. Τη φήμη την έχει πάντω η Μίλια. Τη φήμη την έχει. Τετάρτη ξεκινάτε. Τετάρτη ξεκινάμε. Παίζουμε μόλο, μόνο Τετάρτη και Πέμπτη στι 10 η ώρα το βράδυ. Αυτή τη βδομάδα ή και άλλη. Αυτή τη βδομάδα, μόνο αυτήν. Σαν χάπι δηλαδή. Τετάρτη Πέμπτη, αργά ήρθατε. Τετάρτη μετά την σας. Πέμπτη, ελπίζω να ε, γεμίσουμε το θέατρο τόσο ασφικτικά που να θέλουμε κι εμείς και να θέλει και το θέατρο να μας ξαναφέρει. Αν, σα Αν σας ξαναφέρει το θέατρο και ο κόσμος στη σε... Θεσσαλονίκη, έχει μια πρόσκληση από μένα ανοιχτή. Για... Την επόμενη φορά θα θυμηθώ ότι εσύ τώρα, πια και όχι <laughs> στην Αθήνα που έχει καλώσει το μυαλό μου εκεί. Εντάξει, <laughs> ήμουν πολλά χρόνια στην Αθήνα. Εντάξει, ήμουν πολλά, πολλά χρόνια στην Αθήνα, δούλευα εκεί, έτσι με πρωτογνώρισε, είναι λογικό. Και στο κάτω-κάτω δεν είπα η μύδια του Σοφοκλή, <laughs> είπα <laughs> <laughs> η μύδια <laughs> του Ευρυπίδου, την Ελένη, ο οποίο στην Αθήνα. Δηλαδή εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.